εμένα. Mm-hmm. Και γενικά με τους ανθρώπους έτσι, τους κοντινούς μου. Και εκείνη τη στιγμή μου βγήκε μια όλη η πίεση, όλη αυτή έτσι, όχι, δεν θα το λέγα στενάχρονα, κυρίως πίεση είχαμε. Και όταν ακούς ειδικά έναν δικό σου άνθρωπο στο τηλέφωνο, λύνεσαι και εγώ λύγησα, δεν άντεξα. Από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη. Ξέρεις πολύ καλά ότι για μας είσαι ο ένας και ο μοναδικός. Οπότε αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Δεν μας αλλάζει ποτέ αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν το ακούω και πάρα πολύ καλά. Έλα. Σ' αγαπάω πολύ. Θέλω να γελάς. Θέλω να είσαι σωστός, όπως ξέρεις να είσαι. Αγάπη μου γλυκιά. Ο Μιχάλης να είσαι. Σε φιλώ. Σε φιλώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο. Αλλά δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια αυτά. Πότε μαθαίνεις ότι είσαι οθετημένος? Το ήξερα από τότε που οι γονείς μου με πήρανε στο σπίτι. Πόσο χρόνο σε πήρανε? Με πήρανε 12 μηνών. Α, 12 μηνών. 12 μηνών. Άρα από τότε που άρχισε να καταλαβαίνεις τον εαυτό σου, το συζητήσατε με τους γονείς σου? Μου το λέγανε σαν ιστοριούλα, ας πούμε, ότι για το λόγο ότι η μητέρα μου δεν μπόρεσε να κάνει παιδιά να γονιμοποιήσει. Επιλέξανε να υιοθετήσουν ένα παιδί. Μπράβο. Βέβαια, η υιοθέτηση είναι κάτι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα. Το γνωρίζω γιατί έχω έναν πολύ κοντινό άνθρωπο που το έχει κάνει. Και θέλω να πω, ξέρω πολύ καλά τι πέρασε και ο ίδιος, πόσο ευτυχισμένη είναι τώρα, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πραγματικά. Πάρα πολύ δουλειά. Γι' αυτό και δίνω συγχαρητήρια σε όποιον καταφέρνει να υιοθετήσει ένα παιδί και να έχει και την υπομονή μέχρι να το υιοθετήσει. Δεν μιλάω για την υπομονή. Ακριβώς, μετά, αλλά να μην χάσει την πίστη του μέχρι να έρθει το παιδί στο σπίτι πλέον και μεγαλώσω σαν οικογένεια. Εγώ δηλαδή, ας πούμε, οι γονείς μου ερχόντουσαν όταν ήμουν εγώ στο ίδρυμα. Έπρεπε να με ξυπνήσουν, να περάσει όλη η μέρα, να με ταΐσει η μητέρα μου γενικά, να περάσει όλη αυτή τη διαδικασία της ημέρας και να με κοιμήσουν και πάλι το επόμενο πρωί, γιατί έπρεπε να συνηθίσω και να καταλάβω ότι αυτοί είναι οι γονείς μου. Βέβαια, μου έχουν πει οι ίδιοι ότι όταν τους ενημερώσαν ότι έχει έρθει ένα νέο παιδί στο ίδρυμα, βέβαια θέλανε να το δουν, εννοείται, και όταν πλησίασε η μητέρα μου, εγώ δέχτηκα κατευθείαν, δηλαδή ήρθα στην αγκαλιά της και κοιμήθηκα, οπότε λέει αυτό είναι το παιδί μου. Γιατί κάποια παιδιά, ας πούμε, μπορεί να μην θέλουν. Βεβαίως. Ή να νευριάζουν, να μην θέλουν να τα. Να αντιδρούν, ναι. Να αντιδρούν. Ναι, ακριβώς. Και να μην ταιριάζει το παιδί με το γονιό. Κατευθείαν κολλήσαμε και. Ναι. Τι όμορφο αυτό. Ήταν κάτι. Ναι. Ήταν κάτι, δηλαδή, ένα καρμικό. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αδέρφια, ενώ ξανά που να έχουν κάνει μπομπάς ή κάτι άλλο. Οι βιολογικοί γονείς. Ναι. Όχι. Δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι τέτοιο. Μπήκα λίγο απότομα στην ερώτηση, αλλά οι βιολογικοί γονείς ήταν κάτι που έμαθες ποιοι ήταν. Δεν γνωρίζω καθόλου. Δεν έχω μάθει τίποτα και δεν θέλω να μάθω. Δεν ξέρω αν ακούγεται ομό αυτό. Όχι, δεν ακούγεται καθόλου. Ναι, δεν με ενδιαφέρει να μάθω. Εύχομαι να είναι καλά όπου και να είναι, πραγματικά. Mm-hmm. Και τους ευχαριστώ κιόλας για αυτό το δώρο που κάνω. Γιατί για μένα δώρο είναι το να αφήνεις ένα παιδί σε κάποιο ίδρυμα και να έχεις αυτογνωσία ότι δεν μπορείς να το μεγαλώσεις για τον οποιοδήποτε λόγο. Και επίσης έχω ένα φανταστικό δώρο που με έχουν οι δικοί μου γονείς. Και με έχουν μεγαλώσει πραγματικά με πολύ αξιοπρέπεια και πολύ αγάπη έχω πάρει. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες και για την πρώτη φάση των βιολογικών σου γονέων που μπορεί να μην μπορούσαν και ήταν πολύ πιο τίμιο αυτό που κάνανε. Λοιπόν.